Ήταν όλα καλά όταν μπήκα για τσάτσο. Ήταν όλα καλά γιατί δεν είχα φίλους και μέσα εκεί είχε ανθρώπους να γνωρίσω. Ήταν όλα καλά όταν ξεκίνησα να μιλάω με τον Γιάννη. Ήταν καλός μαζί μου και δεν μου είχε ξανασυμβεί να ενδιαφέρονται για μένα. Ήταν όλα καλά ακόμη και όταν έμαθα ότι είναι 32 χρονών. Όταν μου ζήτησε φωτογραφίες μου, έστειλα και μου έστειλε και αυτός. Του είπα ότι ντρεπόμουν, αλλά ήταν τόσο γλυκός που δεν μπορούσα να το αρνηθώ. «Μικρούλα μου, θέλω να δω το σώμα σου», μου είπε. Και μου ζήτησε να ανοίξουμε κάμερες και να κάνουμε κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Του είπα όχι. Και μετά δεν ήταν όλα καλά. Ήταν όλα καλά όταν ανοίξαμε κοινή συνομιλία στο Instagram. Ήταν όλα καλά γιατί μέσα ήταν και οι κολλητές μου και σχεδόν όλα τα κορίτσια από την τάξη μου. Ήταν όλα καλά γιατί σχολιάζαμε ό,τι συνέβαινε στο σχολείο. Ήταν όλα καλά γιατί νιώθαμε ασφάλεια που ήμασταν μεταξύ μας. Ήταν όλα καλά ακόμα και όταν λέγαμε ποιο από τα αγόρια μας άρεσε. Ευτυχώς είχαμε ίδιο γούστο. Ήταν όλα καλά γιατί όταν χώρισε η κολλητή μου, τη στείλαμε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα της για ό,τι χρειαστεί. Λίγο καιρό μετά, μία κοπέλα σχολίασε ότι με είδε να μιλάω με τον πρώην της και ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Όλες θυμήθηκαν ότι είχα πει ότι μου άρεσε παλιότερα και μετά δεν ήταν όλα καλά. Ήταν όλα καλά όταν ξεκίνησα να παίζω φρουτάκια. Ήταν όλα καλά κι ας με έπριζε η μάνα μου. Ήταν όλα καλά γιατί κέρδιζα. Ήταν όλα καλά γιατί μου έφταναν τα λεφτά από τους δικούς μου για PaySafe. Ήταν όλα καλά γιατί μπορούσα να παίζω παντού. Στο σπίτι, στο σχολείο, στο φροντιστήριο. Είχα τρομερές αντοχές. Ακόμη και όταν έχανα, συνέχιζα μέχρι να τελειώσει η μπαταρία του κινητού. Το μόνο που με νευρίαζε ήταν όταν μου έλεγαν να σταματήσω να παίζω. Δεν ήθελα να πάω βόλτα. Δεν με ένοιαζε στο σχολείο και δεν πεινούσα για να τρώω κάθε μέρα. Έτσι με έπριζε και η δικιά μου ότι δεν περνάμε πολύ χρόνο μαζί. Και εκείνη τη μέρα μόνο έχανα. Και ήμουνα σίγουρος ότι έφταιγε αυτή. Τη χτύπησα στο πρόσωπο και την έπιασα από το λαιμό. Και μετά δεν ήταν όλα.